Ω προεκλογική φιέστα χαρακτήρισε την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Εύρο για την επέκταση του Φράκτη, ο υποψήφιο βουλευτή Εύρου και τομέα αρχη ναυτιλία και νησιωτική πολιτική τη Ελληνική Λύση, Μαργαρίτη Κύρκο. Όπω τόνισε ο ίδιο, όλα αυτά έγιναν την ώρα που ο Εύρο ερημώνει καθημερινά και χρειάζεται πρώτα και πάνω απ' όλα οικονομική και αναπτυξιακή θωράκιση και όχι προεκλογικέ φιέστε. Δυστυχώ, με τον ρυθμό τη δημογραφική ρήκνωσή του, σε λίγο θα χρειάζονται φράχτε για να αποτρέψουν όσου κατοίκου έχουν μείνει στην περιοχή, ιδιαίτερα στο βόρειο και κεντρικό εύρο, να μην φύγουν, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο κύριο Κύρκο αναρωτήθηκε γιατί, αφού από τον κρατικό προπολογισμό. Βρέθηκαν 80 εκατομμύρια ευρώ και ανατίθενται σε δύο εταιρείε για την επέκταση του φράχτη, γιατί να μην μπορούν να εξασφαλιστούν μερικά μόνο εκατομμύρια για τη θεσμοθέτηση ουσιαστικών οικονομικών ενισχύσεων στου ευρύτε. Επιπλέον, ο κύριο Κύρκο αναφέρθηκε στι επερχόμενε εκλογέ τη 21η Μαου, λέγοντα πω ο Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε μια σύντομη επίσκεψη στην Ορεστιάδα, στο Διδημότυχο, στο Σουφλή, σε ένα απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον από δεκάδε αστυνομικού και κομματικά στελέχη. Πρόσθεσε επίση πω ο Πρωθυπουργό επιδόθηκε σε μονολόγου, έβγαλε φωτογραφίε για να αξιοποιηθούν επικοινωνιακά από το επιτελείο του, αλλά ούτε είδε ούτε άκουσε το παραμικρό για τα πολλά και σοβαρά προβλήματα του νομού. Ωστόσο, όπως είπε ο κύριος Κύρκος, ο Πρωθυπουργός δεν επισκέφτηκε κανένα από τα ερημωμένα χωριά της περιοχής. Ο υποψήφιος βουλευτής Εύρου με την ελληνική λύση Μαργαρίτης Κύρκο στο πλαίσιο των καθημερινών επαφών και συζητήσεών του, εκτός από τους πολίτες του Εύρου και με θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους εργαζομένων, συναντήθηκε και με τους λιμενεργάτες της Αλεξανδρούπολης στο χώρο εργασίας τους. Άκουσε τον πρόεδρο των λιμενεργατών, Νίκο Βιερινόπουλο, αλλά και του ίδιου λιμενεργάτε, έτσι ώστε να φουγκραστεί τα προβλήματα και τα αιτήματά του, όπω την πρόσληψη λιμενεργατών από τον οργανισμό Λιμένο, την ενίσχυση του εξοπλισμού και την ανανέωση του υπάρχοντο από τον οργανισμό Λιμένο, τον αποκλεισμό εξωτερικών εργολάβων. Ο κ. Μαργαρίτη δεσμεύτηκε να μεταφέρει τα αιτήματα των λιμενεργατών σε κεντρικό επίπεδο στην ελληνική λύση και να πιέσουν ο ίδιο προσωπικά και το κόμμα του για την επίλυσή του.